Ξεκίνησε λίγα λεπτά μετά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο. Ο 23χρονο πατέρα του κοριτσιού συνελήφθη, ενώ Ευρωπαϊκό Ένταλμα έχει εκδοθεί και για την 29χρονη μητέρα, η οποία διέφυγε στην Ελλάδα. Η αστυνομία διερευνά υπόθεση ανθρωποκτονία, καθώ όπω προκύπτει από τι έρευνε τη ορό του βρέφου, υπήρχαν σημάδια σοβαρή παραμέληση και υποσυτισμού. Οι λεπτομέρειε τη υπόθεση συγκλονίσουν. Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειε γύρω από την υπόθεση θανάτου κοριτσιού μόλι τριών μηνών, το οποίο έσβησε λίγα λεπτά αφότου είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Η τραγωδία εκτελήχθηκε γύρω στι 5 το απόγευμα τη Κυριακή, όταν το βρέφο, εμφανώ καταβεβλημένο, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο τμήμα και πηγών των περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Λευκοσία, όπου και κατέληξε. Άμεσα το προσωπικό ενημέρωσε την αστυνομία, μέλη τη οποία επισκέφθηκαν το νοσοκομείο που επιθεώρησαν τη σωρό του βρέφου, για να εντοπίσουν σημάδια υποσυντισμού και παραμέληση τη σωματική του υγιεινή. Στη βάση των δεδομένων αυτών, εξασφαλίστηκε δικαστικό ένταλμα σύλληψη εναντίον του πατέρα σχετικά με αδικήματα που αφορούν ανθρωποκτονία, πρόκληση ανάλυση θανάτου λόγω τη απερίσκεπτη ή επικίνδυνη πράξη, καθώ και τη έκθεση παιδιού και παράληψη καθήκοντο αρχηγού οικογένεια. Πρόκειται για 23χρονο από το Πακιστάν, ο οποίο παραμένει παράνομα στο έδαφο τη Κυπριακή Δημοκρατία και ο οποίο συνελήφθη μια ημέρα αργότερα, ενώ χθε παρουσιάστηκε στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκοσία, το οποίο διέταξε την οκταήμερη προσωποκράτησή του. Εναντίον του διερευνάται και το αδίκημα τη παράνομη παραμονή στο έδαφο τη Κυπριακή Δημοκρατία. Στη σωρό του βρέφου χθε σύμφωνα με τα των ιατροτικών. ...στην σωρό του εντοπίζονται σημάδια σοβαρή παραμέληση. Το βρέφο ήταν σε πολύ κακή κατάσταση, οι λιποβαρέ δεν τρεφόταν σωστά. Η πάνα που φορούσε δεν ήταν αλλαγμένη για μέρε, με αποτέλεσμα το σώμα του κοριτσιού να έχει τα ανάλογα σημάδια. Το σωματάκι του ήταν γεμάτο από δαγκώματα τόσο στο κεφάλι όσο και στα πόδια και τα χέρια, πιθανότατα από διάφορα ζωήφια. Η αστυνομία εξάλλου εξέδωσε ενταλμασύληψη σε βάρο και τη 29χρονη μητέρα του παιδιού από την Ελλάδα, η οποία όπω προκύπτει από έρευνε αναχώρηση για το εξωτερικό περίπου 4 ώρε προτού το βρέφο καταλήξει. Εναντίον τη εκδόθηκε και Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψη. Η 21χρονη, η οποία καταζητείται, αναχώρησε το μεσημέρι τη Κυριακή, αναφέροντα στο σύντροφό τη ότι θα μεταβεί στη Θεσσαλονίκη, όπου και θα αναζητούσε δουλειά. Από εξετάσει που διενεργήθηκαν, διαπιστώθηκε ότι οι γονεί και το βρέφο διέμεναν σε ακατάλληλη οικία με 5 δωμάτια που ενοικιάζονται από ξένου εργάτε και στην οποία δεν εντοπίστηκε ούτε γάλα αλλά ούτε και βρεφικέ πάνε. Διαπιστώθηκε ακόμα ότι δεν έχει δουλειά έχει ούτε η γέννηση του παιδιού. Διπλή στη γερή δολοφονία σημειώθηκε τα